120 δόσεις ακούνε και 120 δόσεις δεν βλέπουν οι έμποροι του Βόλου που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση και περιμένουν να υλοποιηθεί συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση, μήπως και καταφέρουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα είναι ότι όχι απλά δεν βλέπουμε τις 120 δόσεις, δεν έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ζητάμε τα τελευταία χρόνια, πράγματα βασικά. Γιατί αυτά δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν μέτρο ανάπτυξης. Μέτρο ανάπτυξης δεν είναι οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων, ούτε ο ακατάσχετος. Αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Πράγματα αυτονόητα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αυτή η κολυσιεργία. Και οι 120 δόσεις αλλά και ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι εργαλεία στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση. Βιώνουμε τη χειρότερη χρονιά της κρίσης. Περάσαμε το 2018 και μάλιστα το 2019 φαίνεται ότι θα είναι ακόμα δυσκολότερο και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι όσο και να φωνάζουμε δεν ενδιαφέρει κανέναν, τουλάχιστον η μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. Μας βλέπουν καθαρά σαν το μέσο για να εξυπηρετήσουν τις κομματικές τους υποχρεώσεις, να βγάλουμε εμείς, να πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα όλων των μέτρων αυτών που λαμβάνουν, τα οποία έχουν δείξει ότι είναι μέτρα πυροτεχνήματα και μιλάω για την αύξηση του κατώτατου του μισθού που δεν υπήρξε ακόμα κάποιο αντιστάθμισμα. Οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου υπενθυμίζει την κυβερνητική δέσμευση για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό που εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια παραμένει ανεφάρμοστη. Ενώ σημειώνει ότι αν ψηφιστεί η ρύθμιση των 120 δόσεων, θα επωφεληθούν και τα δημόσια ταμεία. Θα είναι αμφίδρομο το κέρδος και για το κράτος αλλά και για τους επιχειρηματίες. Το θέμα είναι ότι άργησε πάρα πολύ όμως. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει κάποια χρόνια πριν, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί λίγο η ρευστότητα, να νοικοκυρευτούν λίγο οι πολύ μεγάλες οφειλές προς τα ταμεία και γενικότερα προς την εφορία. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα. Αν και πάλι το ξαναλέω, δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα που θα υπήρχε αν γινόταν αυτό πριν από κάποια χρόνια.